Καλημέρα. Είναι πρωί του Σαββάτου 10 Ιουλίου 2021. Έχω ξυπνήσει πρωί λίγου. Και φτιάχνω αυτό το βίντεο πολύ στενοχωρημένη. Γιατί τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί στο κανάλι μας μία αυξανόμενη τάση αρνητικών σχολείων, υποτιμητικών σχολείων και κυρίως μισανδρικών σχολείων σχόλια μισανδρικά. Δεχόμαστε τη λέξη μισογενισμός. Τη δεχόμαστε. Την αναλύουμε τη λέξη μισογενισμός. Υποστηρίζουμε την ισότητα των φίλων και την έλλειψη των διακρίσεων, την εξάλληψη των διακρίσεων απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι άνδρες, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι τεροφιλόφιλη, την αιμοφιλόφιλη κλπ. κλπ. Όμω, επειδή αρχίσαμε και κάνουμε κάποια θέματα τσικαφτά καυτά για τα τις πράσινες, τις κόκκινες σε μια σχέση. Απόψε θα ανέβει και ένα βίντεο για τις πράσινες σημαίες σε μια σχέση. Ε, παρατηρώ με λύπη μου ότι στα σχόλια στην κοινότητα κάποια πρόσωπα, και δυστυχώ και κάποια πρόσωπα που είναι πολύ καιρό στο κανάλι και τα συμπαθώ και πολύ, αφήνουν χολή. Χολή για του άνδρες του κακού, που, που τους περιγράφουν και με διάφορα κοσμητικά επίθετα, τι δικές τους εμπειρίες τι αρνητικέ, τι αναγάγουν σε δόγμα. Και είδα σχόλια χθε το βράδυ απαράδεκτα το οποίο, ένα σχόλιο το οποίο έλεγε μια κυρία που δεν ξέρω ποια είναι, πρώτη φορά τη βλέπω να σχολιάζει, έγραφε με τον τρόπο που σκεφτόταν η γυναίκα. Έγραφε ότι ο πατέρα ήταν ένα πάρα πολύ καλό άνδρα, ότι ήταν πολύ εντάξει με τη μάνα τη και λέει: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με του σημερινού άνδρε. Να διαβάσω ακριβώ τι έγραψε για να είμαι δίκαιη. Να είμαι δίκαιη σε αυτό που λέω. Λέει για τον πατέρα τη. Λέει ο λόγο του ήταν και η υπογραφή του, του Δίκαιο Λεβέντε, αυτό ήταν το όνομά του από όλου, και γράφει. Τώρα δεν υπάρχουν άντρε παλιά κουπή. Οι άντρε αυτοί είχαν όρχε. Κάμποσε τελείε και με θαυμαστικό. Σήμερα η πλειοψηφία έχει αντί για όρχε σίκα. Μπέσα δεν υπάρχει, επιτοπλίστων θαυμαστικό. Και αυτό το σχόλιο στην κοινότητα έχει 49 likes. Υπάρχουν δηλαδή 49 άνθρωποι σε αυτή την κοινότητα οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο που ανεβάζουμε καθημερινά, το οποίο είναι βίντεο αγάπη, το οποίο είναι βίντεο συναδέλφωση, το οποίο είναι βίντεο ψυχοεκπαίδευση, μπορούν να μα βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μα και του άλλου και να κάνουμε πιο αγαπητικέ σχέσει. Και βάζουν 49 τέτοια πρόσωπα like σε αυτό το σχόλιο, το οποίο δεν σχολιάζω το πρώτο μισό. Η πατέρα τη και η γυναίκα μπορεί να ήταν τέλειο. Μπορεί με στη φαντασία τη να τον έχει τέλειο. Όταν όμως λέει οι άνδρες, οι άνδρες αυτοί είχαν όρχης και λέει σήμερα η πλειοψηφία έχει αντί για όρχη σίκα, τι σχόλιο είναι αυτό. Καταρχάς να πω ότι εντό εγώ σίκες ονομάζουν τους ομοφιλόφιλους άνδρες, οι αμπάλατοι, οι α, α, ανεκδίγητοι άνθρωποι που έχουν κοινωνικά ταμπού, στερεότυπα, προκαταλήψει και ζουν στο μεσαίωνα, ονομάζουν σικέ του ομοφυλόφιλου άνδρε, γιατί θεωρούν ότι είσαι ομοφυλόφιλο άνδρα, ότι δεν έχει αρχίδια, δεν έχει όρχη και δεν έχει ανδρισμό. Αυτό το σκεπτικό είναι εντελώ ξένο και αντίθετο με το πνεύμα αυτού του καναλιού. Σε αυτό το κανάλι αγαπούμε όλου του ανθρώπου. Ο κάθε ερωτικού προσανατολισμό και σε καμία περίπτωση δεν μπερδεύουμε την ποιότητα ενός χαρακτήρα και τον ανδρισμό με τον ερωτικό προσανατολισμό. Σίγουρα στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και άνδρες και γυναίκες που είναι παλιόπαιδα και παλιοκόριτσα. Σίγουρα στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν φιλότιμο, που δεν έχουν πνευματικότητα. Αν εμείς καθόμαστε και σχολιάζουμε όλο το ανδρικό φύλλο ως με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα που ντρέπομαι να τα αναπαναλάβω. Και μπαίνουμε και κάποιοι μάλιστα και αφήνουν σχόλια και κάτω από άλλα σχόλια άλλων και επιβραβεύουν τους άλλους όταν α, κράζουν όλο το ανδρικό φύλλο και συγχαρητήρια και συγκλονιστικά σχόλια και έβγαινε και όλα. Λοιπόν, κάτι δεν κάνω καλά εγώ. Κάτι δεν κάνω καλά εγώ. Σημαίνει ότι αυτή η δουλειά που κάνω σε αυτό το κανάλι δεν δουλεύει πολύ καλά. Το 2011 πριν 10 χρόνια έγραψα αυτό το βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή που είναι ένα βιβλίο ύμνος ενάντια στο μισανδρισμό ένα βιβλίο που μιλάει για τους άνδρες και εξηγεί ότι είναι και αυτοί άνθρωποι που είμαστε κι εμείς οι γυναίκες έχουν και αυτοί ψυχή και ότι έχουν και αυτοί λόγους για τα πράγματα που κάνουν αυτό το βιβλίο το έχω διαβάσει στη συμμετοχή Επίση, κάποιοι οποίοι δηλώνουν και φανατικοί, θαυμαστέ και με αγαπάνε και με λατρεύουν, υποτίθεται το έχουν διαβάσει. Γιατί το έχουμε και δωρεάν αυτό στην ιστοσελίδα μου, όπω και το βιβλίο. Η ανατομία μια γυναίκα, που είναι τα πρωτόλια που έχω γράψει, το οποίο έχω δωρεάν στην ιστοσελίδα μου σε μορφή flipbook, για να μπορεί όποιο θέλει να τα διαβάσει. Λοιπόν. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Δεν θα σταματήσω εγώ το κανάλι. Σε καμία περίπτωση θα σταματήσω το κανάλι, απλώ. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου, θέλω να εκφράσω την αντίθεση μου προς όλα αυτά τα μυσανδρικά σχόλια και γενικώ τα σχόλια τα οποία είναι ε, απαξιωτικά για τους ανθρώπους, αποξιωτικά για τους άλλους, που μας βάζουν όλους σε ένα καλάθι. Όποιος έχει τραύματα, και όποια έχει τραύματα και όποια την έχει πληγώσει άνδρα ή μανούλα ή οποιοδήποτε άλλο, να πάει στο ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία, να θεραπεύσει τα τραύματά του, τα τραύματά τη και να μην ρίχνει χολή μέσα στο κανάλι. Έχω δείξει πάρα πολύ αντοχή, πάρα πολύ υπομονή. Παρακαλώ κάποιοι που ξέρουν ότι του έχω αδυναμία να μην την εκμεταλλεύονται. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θίγουμε. Λοιπόν, είναι 10 Ιουλίου σήμερα. Το απόψινο βίντεο το έχω ήδη φτιάξει. Που είναι το βίντεο για τι πράσινε σημαίε, αυτό που μου είχατε ζητήσει. Θα ανεβεί αυτό το βίντεο. Και για λίγε μέρε δεν θα ανεβάζω βίντεο. Θα ανεβάσω μόνο το, το βίντεο τη Δευτέρα για τη συμμετοχή. Και για λίγε μέρε δεν θα ανεβάζω βίντεο ψυχοεκπαιδευτικά. Θα ανεβάζω βίντεο με το λακούλι, με το λάκι. Γιατί εκεί ακόμη δεν έχουμε δει σχόλια μυσανδρικά. Και θέλω πάρα πολύ να σκεφτείτε. Όχι όλοι, ενώ αυτή οι συγκεκριμένοι, εκείνη 49 που πάτησα like σε εκείνο το συγκεκριμένο σχόλιο. Να σκεφτείτε πού βρίσκεστε, σε ποιο χώρο βρίσκεστε και αν ανήκετε σε αυτό το χώρο. Και αν νιώθετε ότι δεν ανήκετε σε αυτό το χώρο, να πάτε στο καλό. Πραγματικά. Δεν, σας, δεν τιμωρώ την υπόλοιπη κοινότητα με το να μην ανεβάσω βίντεο για λίγες μέρες, απλώς νιώθω ως δημιουργός το βίντεο νιώθω ω ψυχοεκπαιδεύτρια και ω ψυχολόγο ότι κάτι κάνω λάθο και πρέπει να πάρω λίγε μέρε διάλειμμα για να σκεφτώ τι κάνω λάθο. Τι κάνω λάθο και δεν περνάει το μήνυμα. Δεν γίνεται να είναι πάνω από 3.000, 4.000 βίντεο όπω είναι τώρα στο κανάλι, τα οποία να μιλάνε τόσο ξεκάθαρα τα βίντεο για την ενσυναίσθηση, για την πνευματικότητα και να είμαστε χθε 9 Ιουλίου 2021 και να υπάρχουν τόσα μισανδρικά σχόλια κάτω από το βίντεο και τόσα like σε εκείνο το σχόλιο, το οποίο ήταν απαράδεκτο, που ξαναλέω η γυναίκα που το έγραψε μπορεί να, να είναι, να έχει μπει πρώτη φορά στο κανάλι μας. Λοιπόν, υπάρχουν, όπως είπα και προηγουμένω, πάνω από 3.000 βίντεο σε αυτό το κανάλι. Θα αποστάρω στην κοινότητα καθημερινά κάποιο βίντεο που θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα δηλαδή, να ξαναδούμε. Θέλω και εγώ να κάνω λίγες διακοπές, η αλήθεια να λέγεται. Χρειάζομαι και εγώ λίγο να ξεκουραστώ. Γιατί προσφέρω, προσφέρω, προσφέρω συνέχεια στο κανάλι αυτό και όταν βλέπω τέτοια πράγματα λέω όχι, όχι ότι δεν αξίζει να προσφέρω, φυσικά και αξίζει να προσφέρω, απλώ πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτική και να δω τι θα κάνω. Γιατί είμαι ειλικρινή, ε, Κάποιου ανθρώπου δεν το κάνει η καρδιά μου του κάνω blog, Γιατί μου έχουν γράψει τα ψυχά του, Μου έχουν μπει τα θέματα του. Αλλά αγάπη μου, πηγαίνετε να κάνετε ψυχοθεραπεία όσοι δεν κάνετε, και μην θεωρείτε ότι η ψυχοεκπαίδευση από αυτό το κανάλι ισοδυναμεί με την ψυχοθεραπεία ή την, ή την, την, την υποκαθιστά. Και επίση, όταν γράφετε σχόλια, σκεφτείτε ότι διαβάζουν και άλλοι άνθρωποι τα σχόλιά σα, οι οποίοι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι που διαβάζουν τα σχόλιά σα μπορεί να είναι καλόβολοι, μπορεί να, είναι, ε, να μην είναι τόσο πολύ υποψιασμένοι και να συνειδητοποιούν ότι κάποιο σχόλιο που γράφει ένα σχολιαστή μπορεί να είναι βλαβερό και να επηρεάζεται αρνητικά τον κόσμο. Ερχόμαστε σε αυτό το κανάλι για να ωφεληθούμε, δεν ερχόμαστε για να βλάψουμε ένα τον άλλο. Ασχολίαστο το γεγονό ότι Ζακ Σαλαιξάνδρ δέχθηκε αήθεια επίθεση από ανθρώπου οι οποίοι ε, την προσφορά που μα κάνει η γυναίκα αν ιδιωτελώ την θεώρησαν, δεν ξέρω εγώ τι τη θεώρησαν. Θέλω να σκεφτώ αυτέ τι πρέπει εγώ ίδια να μπλοκάρω κάποια προφίλ που έχω επισημάνει ότι αφήνουν χολή παντού, έστω και αν είναι πρόσωπα που τα συμπαθώ. Να κλείσω τα σχόλια στην κοινότητα δεν θέλω. Ίσως κάποια στιγμή να αναγκαστώ να το κάνω και αυτό. Δεν ξέρω. Σα ξαναλέω ότι έχω ανάγκη από ξεκούραση. Μην βλέπετε, είμαι ξύπνησα Σάββατο το πρωί και είμαι κουρασμένη. Είμαι όπω ξύπνησα. Δεν έχω πλύνει το πρόσωπό μου, δεν έχω φάει πρωινό, τίποτα. Είμαι όπω ξύπνησα γιατί. Εντάξει, εννοείται όταν μπαίνουν μέσα στο κανάλι άνθρωποι που δεν του ξέρουμε και γράφουν σχρότητε, του μπλοκάρουμε κατευθείαν. Αλλά για μένα είναι λίγο δύσκολο πράγμα να μπλοκάρω πρόσωπα που τα ξέρω από παλιά. Λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή. Και λίγη προσοχή στο να κάνουμε ο ένα τον άλλο το ψυχολόγο στα σχόλια και να κάνουμε διαγνώσει σε συνανθρώπου μα στα σχόλια. Ο καθένα γράφει αυτό που λέει ψυχούλα του. Εάν έχει κάποιον στο κανάλι που είναι καλή ιδέα να γράψει ένα ενθαρρυντικό σχόλιο σε κάποιον ο οποίο έχει ένα θέμα, να του συστήσει να πάει σε ψυχολόγο. Σίγουρα δεν είναι κάποιο άλλο που παρακολουθεί το κανάλι και δεν είναι ψυχολόγο ο ίδιο. Λίγο, σεβασμό προ του ανθρώπου. Έχουμε άντρε στο κανάλι. Ένα 20% κάτι των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι είναι άνδρες και έχουμε και εξαιρετικού άνδρες στο κανάλι. Ε, ας δείξουμε λίγο σεβασμό προς τους ανθρώπους που είναι εδώ και ξαναλέω ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση ε, να ε, συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση ε, στην οποία να ανεβαίνει ένα βίντεο και εγώ αντί να έχω έγνοια πώς θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο που να είναι ψυχοεκπαιδευτικό να έχω έγνοια να πηγαίνω να μετριάζω σχόλια για να δω τι χολή έχει αφήσει ο καθένας για μια κοινωνική ομάδα, για ένα φίλο κλπ. Θα επανέλθω με τα βίντεο, δεν θα, δεν θα σας αφήσω, θα επανέλθω, απλώς εξηγώ ότι θα πάρω λίγες μέρες άδεια. Γιατί δεν θέλω να γίνω κακιά, δεν θέλω να κάνω θυμωμένα βίντεο που να λέω πράγματα άσχημα. Έτσι λίγη περίσκεψη σε όλους μας και θα σας ανεβάζω στην κοινότητα καθημερινά links με βίντεο παλιά που θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να ξαναδούμε. Και την αγάπη μου όλη, Σα είπα, βίντεο με το λακκούλι θα ανεβάζω. Το αποψινό θα βγει με τι πράσινε σημαίε. Το βίντεο τη συμμετοχή τη Δευτέρα εννοείται θα βγει. Αλλά θα κάνουμε λίγο κράτη στα καθημερινά βίντεο μέχρι να δούμε πώ θα το μαζέψουμε το πράγμα, ώστε να μην γίνουμε ψυχοκαταστροφικό κανάλι και να συνεχίσουμε να είμαστε ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Καλημέρα σε όλου, την αγάπη μου.